Ο κ. Μάκης Παπαδόπουλος, υποψήφιος με το Κομμουνιστικό Κόμμα, είναι στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Τι σημαίνει αυτό, η ψήφος του Κουκουέ μένει στο Κουκουέ, δηλαδή πού αλλού να πήγαινε? Κοιτάξτε, είναι η δέσμευση που έχουμε δώσει απέναντι στον κόσμο και δεν τη δίνουμε μόνο προεκλογικά, ότι απέναντι σε όποια κυβέρνηση σχηματιστεί θα αποτελούμε σταθερά, μαχητική, ισχυρή αντιπολίτευση. Θα συνεχίσουμε, αν ακόμα πιο δυνατά, στο βαθμό που θα ενισχυθεί ιδιαίτερα το ΚΚΕ, να βρισκόμαστε δίπλα στους εργατικούς αγώνες, στις αγροτικές κινητοποιήσεις, στις φοιτητικές διαδηλώσεις, απέναντι σε μια πολιτική που θα συνεχίσει να ματώνει το λαό. Αυτό όταν το πρώτο είπατε, αμφισβητήθηκε. Κάποιοι λέγανε ότι μπορεί να παίζατε σε παιχνίδια αυτό, τα διάφορα και συμμαχικά και, ή στη λογική της ανοχής σε μια κυβέρνηση προοδευτική. Αλλά νομίζω ότι τώρα πια μάλλον το έχουν πάρει απόφαση όλοι. Νομίζω ότι το έχουν πάρει όλοι απόφαση στην εξής βάση, ότι εμείς κινούμαστε στην αντίθετη κατεύθυνση από τα κόμματα του συστήματος. Και όταν συγκρούονται δύο αντίθετες κατευθύνσεις, δεν υπάρχουν ούτε τρία, ούτε πέντε, ούτε δέκα κοινά σημεία. Και το λέω αυτό, αν θέλετε, και από την σκοπιά του γιατί έρχεται περισσότερος κόσμος αυτή τη στιγμή κοντά μας, σκέφτεται ή δηλώνει ότι θα κάνει το βήμα προς το Κουκουέ. Γιατί είναι ένας κόσμος ο οποίος πλέον διαισθάνεται, και αυτό σας το λέω από όλη την Ελλάδα, πέρα από τη μεγάλη συγκέντρωση χτες. Προσωπικά, ας πούμε, έχω κινηθεί από το Αγρίνιο μέχρι την Καβάλα, ας πούμε, για να καταλάβετε την έκταση. είναι το προνόμιο του υποψήφιου στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, ότι μπορεί να γυρίζει όλη την Ελλάδα. Δυσμενές προνόμιο. Λοιπόν, διαισθάνεται πάρα πολύς κόσμος, πρώτα απ' όλα, ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας και ότι πρέπει να κρατάει πολύ μικρό καλάθι για τις προεκλογικές εξαγγελίες. Αυτή τη διέστηση, όταν ανοίγουμε τη συζήτηση και του μιλάμε για τα πραγματικά δεδομένα, δηλαδή για τις απαιτήσεις ότι θα υπάρχουν πολύ αυστηρές συστάσεις και απαιτήσεις για μεγαλύτερα πλεονάσματα την επόμενη μέρα, ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε επιβράδυνση, σε αντίθεση με την εικόνα την οποία δίνουν, και τρίτο, ότι βρισκόμαστε μπροστά σε επερχόμενη νέα διεθνή κρίση, όταν καταλαβαίνει και τα αντικειμενικά δεδομένα, η πεποίθηση αυτή του γίνεται πιο ισχυρή. Και αναφέρομαι σε μια κατάσταση στην οποία, αν θέλετε, όχι απλά δεν αναφέρονται, συγκαλύπτουν τα κόμματα του συστήματος. Η μοναδική φωνή από την άλλη όχθη που σήκωσε τέτοιο θέμα, μπορώ να πω, ήταν η διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδας. Ναι. Η οποία είπε με έναν χαρακτηριστικό τρόπο το ποια είναι τα δημοσιονομικά περιθώρια αν σκοπεύει κανείς να κινηθεί στις ίδιες ράγες. Το δεύτερο στοιχείο, το οποίο καταλαβαίνει αρκετά περισσότερος κόσμος, είναι ότι η εναλλακτική την οποία προτείνουν το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την σημερινή κυβέρνηση θα είναι στην πραγματικότητα μία από τα ίδια, δεν θα έχει ουσιαστική διαφορά. Αυτό δεν αφορά μόνο την εμπειρία αρκετού κόσμου από την προηγούμενη διακυβέρνηση, δηλαδή ότι στην ουσία μιλάμε για μια συνεργασία, αν γίνει, του κόμματος του τρίτου μνημόνιου με το κόμμα του πρώτου μνημόνιου, για να θυμηθούμε και λίγο το παρελθόν. Αλλά κυρίως τις δεσμεύσεις τους, που είναι ίδιες στην επόμενη μέρα, σε σχέση με το πάλι να διασφαλιστούν ματωμένα πλεονάσματα και να αναμείνουμε την ευημερία από μια μεγαλύτερη αύξηση των επενδύσεων. Αυτό πια το έχει καταλάβει, αν θέλετε, στο πετσί του ο εργαζόμενος σε μια σειρά κλάδους, δηλαδή είδε ρεκόρ κερδών και επενδύσεων στον τουρισμό, είδε ρεκόρ κερδών και επενδύσεων στις κατασκευές και είδε τι έγινε με τη δική του ζωή. Όλα αυτά λοιπόν ανοίγουν έναν ευρύτερο προβληματισμό σε δυνάμεις οι οποίες δεν είχαν προσεγγίσει μέχρι τώρα το Κουκουέ και αναζητούν μια ριζικά διαφορετική διέξοδο. Αντιλαμβάνονται ότι ενάντια στις επιλογές του συστήματος σήμερα κινείται μόνο το Κουκουέ. Τώρα, με την άνεση που σας δίνει αυτή η θέση, ότι έτσι κι αλλιώς εσείς έχετε δηλώσει και πια το έχουν πάρει απόφαση όλοι ότι σε αυτού του είδους το πολιτικό, ας πούμε, της επόμενης μέρας παιχνίδι δεν θα μετέχετε, τι βλέπετε να γίνεται, ποια είναι η αίσθησή σας? Εμείς βλέπουμε το εξής, ότι θα μπορούσε να σχηματιστεί κυβέρνηση και από την πρώτη Κυριακή, αν δεν πεζόταν το παιχνίδι του εκβιασμού και από τις δύο πλευρές, και αναφέρομαι και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Και η μεγαλύτερη απόδειξη ότι θα μπορούσε να σχηματιστεί, λέω αντικειμενικά, είναι η ομολογία του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι
το, αν θέλετε, το πιο αποκαλυπτικό μέσα σε αυτή την ιστορία, το οποίο ομολογεί ότι υπάρχει κοινό πρόγραμμα και μπορεί να εφαρμοστεί. Φτάνει να μην υπήρχε στην κυβέρνηση ο αρχηγός του πρώτου κόμματος και από τη μία και από την άλλη πλευρά όποιο βγει πρώτο κόμμα. Ναι, δεν το έχουν πει ακριβώς έτσι. Γίνει. Δεν έχουν πει ότι υπάρχει, έχουν πει ότι μπορεί να υπάρξει. Μπορεί να, λέω, μπορεί για να, να μπορεί όμως να υπάρχει μια τέτοια διακυβέρνηση σημαίνει ότι υπάρχει κοινή προγραμματική βάση. Και βλέπουμε εδώ μια αλυσίδα. Ανεξάρτητα αν θα μπορούσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι μπορεί να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο λέει ότι μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία χωρίς Μητσοτάκη. Και στην πραγματικότητα είναι και τα τρία κόμματα που ψήφισαν μαζί το τρίτο μνημόνιο και τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις. Δηλαδή είναι τέτοια η προγραμματική του σύγκληση που οι διαφορές, που πάντα βεβαίως υπάρχουν, είναι επουσιώδεις, κινούνται στις ίδιες ράγες. Ο λόγος που δεν θέλουν να σχηματίσουν μετά τις πρώτες εκλογές κυβέρνηση και ανοίγει φυσικά μεγάλες πιθανότητες για δεύτερη αναμέτρηση, είναι ακριβώς αυτός, ότι θέλουν να εκβιάσουν οι δύο βασικοί σχηματισμοί, να υφαρπάξουν όσο μπορούν περισσότερες ψήφους. Τι να σας πω, προσωπικά σας εύχομαι καλό κουράγιο για να συνεχίσετε αυτό το την προεκλογική προσπάθεια που ενδεχομένως θα πρέπει να παραταθεί για κανένα μήνα ακόμη, αν έχουμε και δεύτερες εκλογές, και καλή επιτυχία γενικώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.